Εδώ την ώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή από το GOEVA Hello, τον κύριο Βλάση Σφυρί, να μας πει για αυτές τις επισκέψεις, τι ακριβώς είχαν και ποια ζητήματα εξετάστηκαν. Κύριε Σφυρί, καλή σας μέρα. Καλημέρα κυρία Ναθεθεροπούλου, καλημέρα στους ακροατές. Είχαμε ένα κλιμάκιο από το ΙΠΑΤ, έτσι δεν είναι, κύριε Σφύρη? Ναι. Για πείτε μας λίγο, για ποιο λόγο ήταν προσκεκλημένοι καταρχήν από τη δική σας πλευρά και τι ήρθαν ακριβώς να εξετάσουν εδώ στην περιοχή? Εμείς σαν ΓΟΕΒ, επειδή είμαστε λίγο μια κατάσταση που λειτουργούμε αυτόνομα και είμαστε και λίγο εγκαταλειμμένοι, βέβαια από τα τελευταία λίγο πιο χρόνια, δυνατά, αν είναι εύκολο, κύριε Σφύρη, να σας ακούμε καλύτερα. Ναι. Λειτουργούσαμε... Επειδή εμεί σαν ΓΟΕΒ, όλα τα ΓΟΕΒ, καθώς αρχίσαμε και ενεργοποιήθηκαμε εδώ το ΓΟΕΒ Hello, έχουμε κάνει μια επαφή με όλα τα ΓΟΕΒ, τα 10 ΓΟΕΒ σε όλη την Ελλάδα, και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα κοινά. Ναι. Έχουμε κάνει και στο Υπουργείο, έκαναμε πολλές νομοθετικές παρεμβάσεις, λύσαμε πολλά προβλήματα πραγματικά και συνεχίζουμε τον αγώνα, γιατί όπως ξέρετε οι οργανισμοί, δεν τους ακουμπούσε κανένας. Ούτε καμία κυβέρνηση, ούτε καμία περιφέρεια δεν τους ήθελε κανένας. Ναι, τώρα έτσι. Οπότε περιληπτικά για να ενημερώνετε, έτσι περιληπτικά κύριε Σφυρί, για να ενημερώνετε και ο αγροτικός κόσμος που μας ακούει αυτή την ώρα, ποια ακριβώς ζητήματα τα οποία ήταν οξυμένα και σας απασχολούσαν, λοιπόν, μπορέσατε υπήρχε, και βάλετε μια τάξη? Να σου απαντήσω. Δεν υπήρχε έλεγχος στους οργανισμούς. Ναι. Ο έλεγχος ήταν λυπής. Οπότε αυτά τα χρόνια, όταν υπάρχει έλεγχος, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Ναι. Μπήκε, είχε ένα τμήμα στην περιφέρεια που δεν υπήρχε. Οπότε λειτουργεί ο οργανισμός, υπάρχει τμήμα των οργανισμών στην περιφέρεια. Αυτό ήταν πάγιο αίτημα πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που καταργήθηκε η ΕΕΒ, δημιουργήθηκαν όλα τα προβλήματα. Και διαχείριση των οργανισμών και εγκατάλειψη των οργανισμών και φτώχευση των οργανισμών και όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα που υπήρξαν. Βέβαια, τα μεγάλα προβλήματα υπάρχουν στην περιφέρεια τη δικιά μας, στους υπόλοιπους και στην Ήπειρο. Δηλαδή, είναι σε καλύτερη μοίρα άλλες περιοχές, κύριε Σφυρί, από ότι εδώ, είναι έτσι? Σε πολύ καλύτερη οι άλλες περιοχές. Δυστυχώς, γιατί... έχουμε πάντα, κύριε Σφυρί, αρνητικά πρωτεία εδώ στην Αιτωλό Καρνανία. Είμαστε πραγματικά αρνητικά. Είμαστε για κλάματα. Πείτε το. Εγώ πιστεύω σε μια θεωρία ότι οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα. Και υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Οι άνθρωποι που θέλουν να αγγίξουν τα προβλήματα και να ασχοληθούν με τα σοβαρά προβλήματα. Και δεν φοβόνται, και είναι και άνθρωποι αυτοί που δεν θέλουν, θέλουν να είναι μόνο βιτρίνα και να ασχολούνται μόνο με τη βιτρίνα. Εμείς δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο και πιστεύω ότι τα τελευταία 3 χρόνια που αναλάβαμε το ΓΟΕΒ και ζουν οικογένειες και σταμάτησε μια κατηφόρα που υπήρχε στους οργανισμούς και αγωνιζόμαστε για καλύτερα πράγματα. Ναι. Εδώ καλέσαμε αυτό το κλιμάκιο του Υπουργείου. Ναι, σε αυτό να σταθούμε που είναι σημαντικό. Ναι. Ήρθανε, γυρίζουν όλη την Ελλάδα. Τους καλέσαμε σαν ΓΟΕΒ. Ήταν ο κύριος Στρονάρος ο διευθυντής και ο κύριος Κοντόστανος. Λοιπόν, αυτοί οι δύο ήρθαν εδώ, επισκεφτήκαμε τους χώρους, είδαν τα προβλήματα, αντιμετώπισαν από κοντά. Τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω αν παλιά ερχόντουσαν, αλλά πραγματικά τιμή τους που γυρίζουν όλη την Ελλάδα και τα βλέπουν. Ναι. Λοιπόν. Το θέμα είναι να κάνουν και κάτι όμως, κύριε Σφυρί. Όχι, είδαμε, ναι, φύγαμε και μετά ξεχάσαμε τι είδαμε. Και πιστεύω ότι έχουν έρθει και σε επαφή και με την υπηρεσία εδώ των Αγίων Βελτιώσεων, που έγινε το τμήμα στην πρώην ΕΕΒ, που πραγματικά ήταν από τα πιο σημαντικά πράγματα που έγιναν. Έγινε και μια τροπολογία τώρα με την άδεια χρήσης, γιατί όπως ξέρετε, η άδεια χρήσης νερού και το εισπρακτικό που πρέπει οι αγρότες να πληρώνουν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι οργανισμοί, δηλαδή η βεβαίωση ωφελής που υπάρχει, η βεβαίωση άρδευσης που πρέπει να παίρνει από τους οργανισμούς. Ήταν ένα μέτρο που βοηθάει και το μέτρο που πρέπει να πηγαίνουν στην εφορία οι οργανισμοί για να μπορέσουν να σταθούν. Ναι. Οπότε, όταν περνάς και βλέπεις τα προβλήματα, έχει καλύτερη εικόνα και στο Υπουργείο και όταν πηγαίνουμε, συναντάμε και μπορούμε να λύσουμε ορισμένα πράγματα. Το κλιμάκιο που ήρθε, κύριε Σφυρί, σας έδωσε έτσι κάποιες υποσχέσεις ότι μπορεί σε κάποια ζητήματα. Το κλιμάκιο αυτό που ήρθε, έχουμε μια επαφή 2-3 χρόνια. Ναι. Περάσαμε πολλές τροπολογίες που δεν τις ακουμπούσαν ποτέ. Α, μάλιστα. Ειδικά αυτό το κλιμάκιο, τα τελευταία χρόνια περάσαμε πάρα πολλά πράγματα. Όπως έγινε και αυτό το τμήμα. Ένα άλλο τμήμα που στοχεύουμε εμείς είναι να υπάρχει ένα τμήμα τεχνικό Αγίων Βελτιώσεων στην περιφέρεια, που να κάνει μελέτες όπως ήταν η ΕΒ παλιά και να αρχίσουν να ξανασχολούνται με τα έργα. Γιατί όπως ξέρετε τα έργα παλιώσαν.
υπάρχει και ο κίνδυνος, όπως ξέρετε, με τις βροχές και τα καιρικά φαινόμενα που έχουν αυξηθεί. Έχετε δίκιο, είναι ένα παρχαιωμένο δίκτυο και σε αυτό νομίζω πρέπει να σταθούμε λίγο, γιατί όπως έλεγα προηγουμένως, κύριε Σφυρί, ο καιρός πλέον θα γίνει χειμωνιάτικος, θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε και ακραία καιρικά φαινόμενα. Εσείς ως ΓΟΕΒ, πού ανησυχείτε, τι μπορεί να γίνει? Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που μπορούμε από τώρα να παρέμβουμε έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα? Εγώ φοβάμαι σε ένα πράγμα. Φοβάμαι ένα πράγμα ότι τα αντιοστάσια, επειδή λειτουργούν κάτω από το 50% της απόδοσης που υπήρχε από τότε που κατασκευάστηκαν, ναι, στην αποστράγηση, με τα καιρικά φαινόμενα, δεν ξέρω αν τα ανταπεξέλθουν οι αντλίες που υπάρχουν. Όπως ξέρετε, αποστραγίζουν πάνω από 300.000 συμβικά ανά ώρα. Τη μέρα. Λοιπόν, άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο. Πρέπει ειδικά στο θέμα της αποστάγησης, ειδικά στην κάτω περιοχή, όπως ξέρετε, το Μεσολόγιο, αν δεν δουλέψει τα αποστάγηστικά, πλημμύρισε. Όχι, το τελικό πλημμύρισε. Το Νιχώρι πλημμύρισε. Κατοχή πλημμύρισε. Το Βενεχώρι πλημμύρισε. Το Λεσίνι πλημμύρισε. Δηλαδή αυτά είναι έργα από το 50 και από το 64. Άρα εδώ πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός. Εμείς έχουμε κάνει ορισμένες μελέτες. Έχει βοηθήσει και η περιφέρεια. Δεν λέω, κάναμε κάτι μελέτες για τα αποστάγηστικά. Είναι μια μελέτη των 2.200 από δημόσιες επενδύσεις που υποσχέθηκαν, αλλά αυτό για να περάσει χρόνος. Και ο χρόνος που θα περάσει είναι αρκετός. Δηλαδή, φαντάσου να δημοκρατηθεί, θέλει ένα χρόνο μέχρι να κατασταλάξει ο εργολάβος. Μέχρι να γίνει, θα μας πάρει 2 χρόνια. Άρα, εμείς, σαν ΓΟΕΒ, κάνουμε οτιδήποτε προσπάθεια τουλάχιστον να λύσουμε ό,τι μπορούμε. Με αυτά τα παλιά, 3 αντλίες να φτιάξουμε 1, να καταλάβεις. Ναι. Και ωραία, δεν υπάρχει ελπίζουμε... το θέμα με τις λίμνες. Οι λίμνες που αποσταγίζονται από τις διόργειες. Οι διόργειες είναι σε αθλία κατάσταση, όπως ξέρετε, ανά πάσα στιγμή μπορεί να σπάσει. Άρα, αν σπάσει το χειμώνα, τι θα γίνει? Θα πλημμυρίσει το ζευγαράκι πάλι, θα πλημμυρίσει το δοκίμι? Δηλαδή, μου λέτε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα το καλοκαίρι που μεσολάβησε. Είμαστε στην ίδια ακριβώς τραγική κατάσταση, έτσι? Το θέμα της αποστάγησης με τις λίμνες υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρω, οι αρμόδιοι που μας ακούν αυτή την ώρα θα πρέπει να παρέμβουν, γιατί είναι άσχημο, γιατί ήμασταν τυχεροί τον περασμένο Δεκέμβρη, κύριε Σφυρί, και εδώ τουλάχιστον στην περιοχή δεν θρηνήσαμε θύματα, όπως συνέβη σε άλλες περιοχές, αλλά επειδή δεν μπορούμε να τα εναποθέτουμε όλα στην τύχη, θα πρέπει λοιπόν να παρεμβαίνουμε, και εσείς που έχετε έτσι κάποιο θεσμικό ρόλο, θα πρέπει να πιέζετε προς την κατεύθυνση αυτή. Να σας ευχαριστήσω. Πάντα λειτουργούμε με δύο ρόλους. Ένας είναι ο θεσμικός και πάντα με έγγραφα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να κάτσουν, όσο και να λέμε στην πραγματικότητα, οι οργανισμοί των Υγείων Βελτιώσεων να προσταγίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ελλάδα. Άρα, όσο και να λέμε πολιτική προστασία, ό,τι και να λέμε σε μερικά πράγματα, τις αποσταγίσεις, όταν υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό που αποσταγίζουμε, το αποσταγίζει το ΓΟΕΒ, άρα ποιος είναι στην ουσία? Οι οργανισμοί. Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να εξυγχρονιστούν με καινούργια έργα? Εδώ είναι το ζήτημα. Μπορούν, γιατί, αλλά χρειάζεται χρόνος και χρειάζεται και χρήμα, όπως πολύ πολύ σωστά για το είπατε. Για πολιτικό δεν φαίνονται. Αλλά για την ουσία είναι όμως έργα, ωφέλιμα και πραγματικά ωφέλιμα για τον τόπο. Ας προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε λίγο αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και ας τρέξουμε λίγο την κατάσταση, γιατί πλέον ξέρουμε ότι θέλει χρόνο, ξέρουμε ότι θέλει χρήμα, αλλά άμα υπάρχει και καλή διάθεση και πίεση κάποιες φορές, νομίζω ότι κάποια εμπόδια ξεπερνιούνται. Κύριε Σφυρί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Δεν θέλω με τίποτα.